είπα να χαμογελάω, αλλά ειλικρινά εγώ στεναχωριέμαι γιατί φτάνει σε ένα σημείο να λες πώς μπορώ να σταματήσω τον αποκλεισμό ανθρώπων που όχι απλά είναι συνεργάτες, είναι συμπολίτες, είναι αδέρφες, είναι φίλοι σου. Και σε μια κουβέντα που κάνουμε και με τον Γιώργο και με τον Δημήτρη, μα υπάρχει λέει τρόπος και ο τρόπος είναι απλός. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν άλλη φαντασία, άλλο τρόπο σκέψης, η τεχνολογία πάλι είναι εδώ για να μπορεί να αποκαταστήσει τη δημοκρατία. Γιατί για μένα το να μπορεί οποιοδήποτε να πάει οπουδήποτε είναι το απόλυτο δεδομένο της δημοκρατίας. Αυτό προσπαθεί να αποκαταστήσει. Όχι μια μέρα σαν τη σημερινή, αλλά δρατώ. Αρπάξε με αυτή την ημέρα για ένα πολύ δυνατό, μια πολύ δυνατή φωνή που λέει ότι υπάρχουν πάντοτε τρόποι να η προσβασιμότητα να είναι δική μας, παρότι πολλά χρόνια την αφήσαμε και να μας τσακίζει. Πήγα στο Λονδίνο στην προσπάθειά μας αυτό που νομίζω λίγο πολύ το είδατε. Κόκκινα λεωφορεία Θεσσαλονίκη παντού και έτσι όπως περιμένουμε να βγάλουμε φωτογραφία, ξαφνικά υπάρχει άνθρωπος αναπηρικό καρτσάκι, μπαίνει στο λεωφορείο μόνος του γιατί υπήρχε η ράμπα, υπήρχαν τα πάντα και έφυγε και δεν χρειάζεται τη βοήθεια κανενός. Τράπηκα. Πρέπει να τρέξουμε γιατί πάντοτε υπάρχουν τρόποι όταν υπάρχει τέλος. Μπορεί αυτό να μην είναι το καλύτερο, αλλά είναι μια αρχή. Επιδέχεται βελτίωση για ό,τι καλύτερο για ανθρώπους σαν τον Δημήτρη, τον Γιώργο, τον Γιάννη, τη Γούλα. Για να έχουν αυτό το, ξέρετε, ο αποκλεισμός για ένα θυμό. Εμείς δεν θέλουμε εκλογμένους ανθρώπους, θέλουμε ανθρώπους που να εξυπηρετούνται, συμπολίτες που πραγματικά να μπορούν να πηγαίνουν παντού. Είναι η αρχή μας. Σας λέω και πάλι, επειδή μας έβαλε το φυτίλιο ο Δημήτρης, ο Γιώργος ήρθε και το ενίσχυσε. 14 λάμπες παρήγγειλε ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής για να διαλέγοντας να είναι ρούχα, να είναι καφέ, να είναι το. Ξέρω εγώ οτιδήποτε να καλύψουμε μια γκάμα μαγαζιών. Τα καταστήματα θα έχουν κάποια ειδική σήμανση, πώς θα ξέρουμε τα άτομα με... Εδώ είναι δική μου παράληψη, δεν προλάβαμε να κάνουμε την ειδική σήμανση σε συνεργασία πάντοτε και με τα παιδιά, αλλά και υπάρχουν, θυμόσαστε αυτό που έλεγαν, είσαι γάιδρο στη ράμπα. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ακόμη και το γάιδρο σαν αναγνωρίσιμο πρόσωπο του γαϊδάρου που λέει ότι εδώ τι έκανες. Για να μαζί με τον Εμπορικό Σύλλογο, γιατί έχουμε συνεργαστεί και με τον Παντελίδο Φιλιππίδη, για να μπορούν τα μαγαζιά να βάλουν ένα αυτοκόλλητο που δεν κοστίζει, δεν αξίζει να το κάνουμε, δεν δυστυχίζει τίποτα, να το κάνει ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής για την ευαισθητοποίηση και την ευαισθησία που θα έχουν. Γιατί λίγο πολύ όλοι οι μαγαζάκια θα το κάνουν. 80 ευρώ κοστίζει. Δεν είναι το ποσό το απογορευτικό. Όταν σου προτρέπετε να το κάνουμε όλοι. Νομίζω ότι υπάρχουν μαγαζιά που δεν το χρειάζονται γιατί είναι flat. Υπάρχουν όμως μαγαζιά 10 πόντι σε αποκλείουν. 10 πόντι που σε αποκλείουν όμως μπορούν να γίνουν το απόλυτο της συνεργασίας για να υπάρχει προσβασιμότητα. Γιατί όλοι θέλουμε να αγοράσουμε κάποια πράγματα. Έτσι δεν είναι. Όλοι είμαστε ενδυνάμει καταναλωτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπετε να πω εγώ ότι έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Ακριβώς απέναντι υπάρχει μια πολυεθνική εταιρεία, η Access Vest. Επειδή η Μούλα πολύ σωστά είπε, πήγε στο Λονδίνο. Παντού είναι προσβάσιμο στη Θεσσαλονίκη.